και στα παιδικά σου χρόνια, επειδή ήσουν πιο ψηλή από τους άλλους, που είναι προσόν για μια γυναίκα βέβαια. Όλοι θα θέλανε, όλες θα θέλανε να είναι ψηλές. Απλά εντάξει, όταν είσαι σε μια τάξη και είσαι πιο ψηλή, γιατί ήσουν από μικρή, θα ήσουν ψηλή. Δεν την πέταξε ξαφνικά. Πέρυσι ψηλή. Λέω, δεν πέταξε ξαφνικά. Ναι, ήμουν ψηλή από μικρή. Και πού είσαι στην τάξη μέσα, δηλαδή, πώς ήσουν? Κοίτα, ήμουν πιο ψηλή μέχρι μία χρονιά που ήρθαν οι αδελφές Παναγοπούλου, νομίζω, ή κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Η Αναστασία και η Γεωργία, οι οποίες με περνούσαν ένα κεφάλι και οι δύο. Ήταν βολεμπολίστριες. Και εκεί. Κάνουν καριέρα σαν. Δεν το ξέρω, παίκτες. Δεν παρακολουθήσεις. Δεν έχω, δεν ξέρω. Εσύ αισθάνεσαι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ότι. Εγώ κουράζομαι όταν κάποιοι από εδώ. Και όχι μόνο. Κύριος αυτός εδώ. Καλά, αυτός ο κύριος, ναι. Ο κύριος, ο άγνωστος Χ. αναφέρονται συνέχεια γιατί φοράς τα κούνια και μη φοράς τα κούνια. Κοίτα, αυτός δικαιολογείται γιατί είναι κοντός. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι κοντοί. Ας πούμε, εσύ τον Φάνη τον αποκαλείς κοντό όταν τζακώνεστε. Μα δεν είναι. Τι ύψος έχει ο Φάνης? Είναι λίγο πιο κοντός από μένα. Ένα πόντο πιο κοντός από μένα. Ναι. Δεν είναι κοντός. Ναι, για άντρα όμως δίπλα σε σένα με τα κούνια. Φοράει τέτοια τα κούνια, όχι, μέσα στο σπίτι. Όχι, μέσα στο σπίτι. Άρα εκεί φαίνεται η διαφορά. Αν μπει εσύ απ' έξω και φοράει τα κούνια ήδη, ναι, του ρίχνει σε 15 λεπτά. Ναι, το ύψος για μένα πια είναι ένα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό, ρε. Είναι μια. Ναι, αλλά το κουβαλώ πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι εντάξει, σήμερα. Αλλά μπαίνει μέσα κάπου σε ένα χώρο και πραγματικά. Είναι μια γυναίκα. Τρομάζει ο άλλος. Πολύ εντυπωσιακή. Δεν τρομάζει, το θαυμάζει. Είναι το τακούνι που κάνει αυτό. Άμα έρθω με flat. Εντάξει, δεν θα το δώσει σημασία τόσο πολύ. Γενικά, σαν γυναίκα.